Θέλω να πάμε λίγο σε μια εξαιρετική πρωτοβουλία της εκπαιδευτικής κοινότητας εκεί σχολείων των Χανίων. Πάμε να συνομιλήσουμε, αναφέρουμε σε μια εθελοντική αιμοδοσία η οποία θα πραγματοποιηθεί. Πάμε να συνομιλήσουμε τον κύριο Μανώλη Κότσο, το μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 13ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων. Την καλησπέρα μας, σας ευχαριστούμε πολύ και για την αναμονή. Καλησπέρα και εμείς ευχαριστούμε για το χρησμά σας. Πείτε μας πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, τι είναι αυτό που θέλετε να πείτε στον κόσμο και πώς προέκυψε αυτή η ξεχωριστή πρωτοβουλία με πολλές προεκτάσεις, με πολλά μηνύματα. Ήταν μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 13ου. Ναι. Μαζί βέβαια με τη βοήθεια, τη στήριξη και τη συνεργασία και του 15ου Δημοτικού Σχολείου, του Συλλόγου τους, και του 19ου, του 4ου και του 6ου. Είναι μια σύμπραξη, ενώνεται δυνάμεις. Ενώνουμε δυνάμεις γιατί εκτός από τη σχολική κοινότητα πρέπει να δείχνουμε και το κοινωνικό μας πρόσωπο προς τα έξω. Για πείτε μας, αναμένετε να πραγματοποιηθεί. Αύριο 15 ώρα 9 με 2 στο 13ο Δημοτικό Σχολείο, στην οδό Περβελάκη 11. Ναι. Εκτός από εθελοντική ομοδοσία θα έχουμε και για τον μυελαίο των οστών. Σε συνεργασία με το Σύλλογο Ορίζοντα. Και απευθύνεται, φαντάζομαι, ένα κάλεσμα όχι μόνο σε μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, σε όποιον επιθυμεί. Σε όποιον επιθυμεί, εννοείται. Είναι ανοιχτό κάλεσμα. Οι συμμετοχές είναι ανοιχτές, δεν κλείνουν όπως κλείνει σε ένα μαραθώνο ή σε οτιδήποτε, σε ένα παιχνίδι. Οι συμμετοχές είναι μέχρι τελευταία στιγμή. Όποιος έρθει και θέλει και μπορεί, ναι, θα δώσει αίμα. Και μυελό των οστών. Κύριε Κότσο, ξέρετε, επειδή από πίσω υπάρχουν και παιδιά δημοτικού. Και είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία λαμβάνει και ένα παιδάκι μέσα από μια πρωτοβουλία των δασκάλων του, των γονέων του. Θέλω να μας πείτε λίγο πώς αντιλαμβάνονται από τις συζητήσεις που έχετε τη συγκεκριμένη διαδικασία. Τι είναι αυτό το οποίο σας λένε, τι σας ρωτούν. Εγώ επειδή είμαι εθελοντής αιμοδότης, έχω βάλει σε ένα τρυπάκι, θα το πούμε, το γιο μου να μπορέσει κάποια στιγμή να έρθει να δει τον μπαμπά του πώς δίνει αίμα. Δηλαδή να καταλάβει τι προσφέρουμε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη το αίμα. Τι σας λέει? Το χρόνο μας είναι. Στην αρχή, όσο είναι, γιατί είναι ακόμα μικρός, φοβάται, μπορώ να σας πω, με όλα αυτά που βλέπει, αλλά του λέω σιγά σιγά, είναι 5 λεπτά από την ώρα σου. Θα δεις ότι κάποια στιγμή θα είσαι ηθικά ικανοποιημένος. Και κάπως έτσι το αντιλαμβάνονται και συμμαθητές του και τα υπόλοιπα παιδάκια. Αρκεί να κάνει. Και όλοι. Είναι λεπτός ο χειρισμός. Ο εθελοντισμός θα έπρεπε να ξεκινάει και πιστεύω ότι θα ξεκινάει από το σχολείο. Δηλαδή θα πρέπει και στο σχολείο μας γίνεται από τους δασκάλους τους. Από τους ίδιους τους δασκάλους τους. Μάλιστα, ο εθελοντισμός ξεκινάει σίγουρα από το σχολείο, αλλά προηγείται βέβαια. Ξεκινάει και μαθαίνεται, εννοείται από, πρέπει να μαθαίνεται από πολύ μικρή ηλικία. Από την οικογένεια. Πολύ σωστά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Και από την οικογένεια βέβαια. Αύριο 10 Μαΐου, 9 με 2, σωστά. 10 Μαΐου, 9 με 2, οδός Πρεβελάκη, στην Αμπεριά. Μάλιστα. Περιμένουμε τον οποιοδήποτε που θέλει να δώσει εθελοντικά αίμα και μυελό των οστών. Καλή επιτυχία. Να γίνει δότης μυελός των οστών. Κύριε Κότσο, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμούς, υποχρέωσή μας.